Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε φορές. Δεν μπορείς. Πρέπει να τον πάρω στη όλη μου τη ζωή παρέα τον κύριο Παπανδρέου. Να του πω πώς από το Σαν Πανλή, από το Γαλατάδικο, πώς από τη μικρή διαφημιστική οργάνωση, πώς έκθεσε αυτό το κέντρο τύπου το μόνο στην Ελλάδα. Και αυτό το λέω με έπαρση, το μόνο στην Ελλάδα που δεν χρωστάει. Πουθενά δεν χρωστάει. Μα σε κανένα δεν χρωστάει. Προχθές το μεσημέρι, ο αξιότιμος πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας και ο διευθύνων σύμβουλος, ο κ. Ράπανος και ο κ. Σταυακάκης, είχαν την καλοσύνη να με καλέσουν ένα τραπέζι για να συζητήσουμε θέματα που αφορούν το τραπεζικό κλάδος. Τελειώνοντας, μου λέει ο Σταυακάκης, ρε πρόεδρε, ψάχνω την εταιρεία σου. Δεν χρωστάτε ούτε μία. Σε καμία τράπεζα δεν είσαστε. Ούτε μπλοκ επιταγών. Αρνούμεθα. Τίποτα δεν θέλουμε. Δεν θέλουμε τίποτα. Δεν έχουμε ανάγκη την τράπεζα. Τι είναι αυτό? Νοικοκυριό. Αυτά τα οποία έμαθα από τα 13 στο Σανοπολείο και στο Γαλατάδικο, αυτά τα έκανα τρόπο ζωής. Και έφτασα σήμερα να είμαι η μόνη ελληνική επιχείρηση που δεν χρωστάει σε αυτό το επίπεδο. Η μόνη. Αυτά λοιπόν που έμαθα στη δουλειά μου, όταν έκτισα το κόμμα, είπα θα χτίσω ένα κόμμα. Από το 2000 το Μάιο μέχρι το 5 που πρωτοπήραμε χρήματα από την κρατική επιχορήγηση, το 4 μπήκα στην Βουλή, την επόμενη χρονιά μας δώσανε. 5 χρόνια εγώ έπρεπε να τη βγάλω. Και λέω πώς θα κάτσω να ανοίξω γραφεία στη Θεσσαλονίκη, πώς θα ανοίξω γραφεία σε όλη την Ελλάδα, πώς θα τρέχω από εδώ και από εκεί. Χρειάζομαι λεφτά. Τι έκανα λοιπόν, προϊόντα. Αρχίσαμε από τις κούπες κάποιου φίλου. Μπλουζάκια, γραβάτες, αυτά τα πάντα. Τα παίρναμε λοιπόν και μας κόστησε ένα, λέγαμε παιδιά, 5 ευρώ το τέτοιο η γραβάτα. 5 ευρώ και άντε. Μαζεύαμε τα έξω και μείνα μόρθη. Μα δεν πρόκειται ποτέ στη ζωή του να το κάνει η κυρία Ντόρα, ποτέ στη ζωή του κανένας κύριος Ντόρος. Δεν γίνεται, το ξέρουν. Άλλο αυτό, κι άλλο δώσε και εμένα. Και αύριο θα επιστρέφω, με τον τρόπο που όλοι ξέρετε. Όχι. Κόμματα με καφετιέρες δεν γίνεται τη Siemens, να το ξεκαθαρίσουμε. Λοιπόν, σήμερα ο Λαϊκός Ορθόδοξος Ερμός είναι το μόνο κοινωνικό κόμμα που δεν χρωστάει. Μα δεν χρωστάει μία. Και δώσαμε και 1 εκατομμύριο στο κράτος. Παρακαλώ, πάρτε 1 εκατομμύριο για το Ταμείο της Φτώχειας. Και κάνουμε βεβαίως Χριστούγεννα και Πάσχα αυτή την προσφορά αγάπης. Γιατί γίνεται? Γιατί εμείς μπορούμε με τόσα γραφεία σε όλη την Ελλάδα και δεν μπορούν τα άλλα κόμματα. Γιατί εμείς μπορούμε και είμαστε τυπικοί στην ώρα μας, τράπεζα μας λένε όσοι δουλεύουν μαζί μας, και η Νέα Δημοκρατία ακόμα δεν έχει πληρώσει στο βοβό ούτε ένα νίκη. Ούτε ένα νίκη. Μιλάνε τα λογιστήρια. Στα καινούργια γραφεία. Γιατί εμείς μπορούμε και δεν έχουμε τράπεζες στο κόμμα, και γιατί τα άλλα κόμματα έχουν πάρει χρήματα μέχρι το 2017-2018. Και ποιος λέει, όπως είπε και ο πρέσβης, ποιος θα υπάρχει το Πασόκ ύστερα από 7-8 χρόνια? Ποιος θα δίνει τα λεφτά και με ποια έγκυς? Εκτός αν έχει γυθεί ο Άκης Τσοχατζόπουλος που αλλάζει το θέμα. Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι. Ή ξέρεις ή δεν ξέρεις. Και εγώ έμαθα στη δουλειά μου. Έμαθα πάνω στον υδρότα μου. Έμαθα πάνω στα δάκρυά μου και πάνω στο αίμα μου. Και τώρα μπορώ να το εφαρμόσω για την πατρίδα μου. Όπως εγώ μπόρεσα από μια κατάσταση ισχνή το παιδί του Σανοπόλη και έφτιαξα αυτά που έφτιαξα, μπορώ να φτιάξω και την Ελλάδα. Ξέρω τη συνταγή. Είσαι μικρό ταψί, κάνεις ένα γαλακτομπούρικο. Είσαι μεγάλο ταψί, κάνεις γαλακτομπούρικο. Αν ξέρεις τη συνταγή, το γαλακτομπούρικο πετυχαίνει. Ας το καταλάβουν κάποιοι επιτέλους. Πότε έκανε γαλακτομπούρικο ο Πρωθυπουργός ή ο Σαμαράς? Πότε δούλεψαν? Πότε τους δώσανε μία δραχμή ή έβγαλαν οι ίδιοι μία δραχμή από τον ιδρώτα τους να την επενδύσουν? Ποτέ. Γιατί θέλετε και έχετε απέτηση να μπορέσουν να τα εφαρμόσουν στο κράτος και στην πατρίδα? Αυτή είναι η εγγύηση. Αυτή είναι η εγγύηση. Και αυτό λέω. Με όποιον μιλώ, με τραπεζίτες, με οικονομολόγους, λέω κοιτάξτε, εδώ είναι η απόδειξη ζωής. Από εκεί είναι η θεωρία. Ποιος κερδίζει? Η πρακτική πάντα τη θεωρία. Αυτός το καταλάβουν. Εξαιρετικός, με πολύ καλές σπουδές ο κύριος Πάπα Κωνσταντίνου. Δεν θα πω εγώ κακιά κουβέντα, γιατί είναι και σεμνός και σοβαρός. Όμως, μέχρι εκεί. Δεν ξέρει την πιάτσα. Έκανε λάθος. Πέρασε από την Goldman Sachs. Άλλο είναι η νοοτροπία Goldman Sachs, όπου βούλιαξε την Αμερική,
και άλλη νοοτροπία της Ελλάδος, της αγοράς. Εμείς το εμπόριο το κάναμε Θεό. Εδώ και 6.000 χρόνια, τον Ερμή. Εμείς είμαστε, οι Έλληνες, είμαστε γεννημένοι για αυτό το πράγμα. Για δημιουργία και το εμπόριο. Και σήμερα έχουμε πτωχεύσει. Δεν φτάνουν αυτά που παράγει η Ελλάδα. Φέρνουμε από το εξωτερικό. Κάθε χρόνο 8-8,5 δισεκατομμύρια το άνοιγμα. Συν 12 μας κοστίζουν οι μετανάστες με την εξαγωγή του κεφαλαίου στην πατρίδα του. Φτιάξαμε την Αλβανία κράτος. Τώρα φτιάξουμε και το καράτσι κάτω από Πακιστάν, το Αφγανιστάν. Έχουμε, υπάρχει. Εμείς θα φτωχαίνουμε εδώ πέρα. Όταν έχει 20 δισεκατομμύρια άνοιγμα κάθε χρόνο, άνοιγμα, ηρωίνη να πουλάει το κράτος, δεν βγαίνει. Κοκαίνη να πουλάει, δεν βγαίνει. Μην κοροϊδευόμαστε. Του το λέω 15 χρόνια. Ρε, εσείς προσέξτε. Μπαμ, το κεφάλι στον τοίχο. Ερχόταν ο κάθε απαιτητικός της συντεχνίας Στάδε που είχε βγει πρόεδρος. Πώς, κοίταξε αυτό, πίεσε. Σου λέγει λοιπόν ο κύριος Αλογός Κούφης, ο κύριος Σιμίτης, ο κύριος Καραμαλής, όλοι αυτοί. Βράσαν τους έχω στο κεφάλι, πάρε, δανείζομαι. Πάρε, δανείζομαι. Πάρε, δανείζομαι. Πού θα πήγαινε αυτό το πράγμα, πού θα πήγαινε αυτό το πράγμα. Φτάσαμε κάποια στιγμή που έκατσε η βάρκα. Δύναμε, δύναμε, δύναμε. Όποιος ζήταγε έπαιρνε. Ό,τι είναι. Άντε, σπατάλη στη σπατάλη. Και φτάσαμε κάποια στιγμή, κυρίες και κύριοι, να μην μας δανείσει κανείς. Και μας τραβήξαν τώρα από τη γλώσσα. Και όλα αυτά τα οποία γίνονται είναι πολύ σοβαρά πράγματα. Δεν μπορεί αυτό το πράγμα που λέγεται Πασόκ να τα βγάλει. Και χαίρομαι σήμερα που είχαμε στον αυτιά τον γεννηματά, τον πρώην υποδιοικητή της Τράπεζας Επενδύσεων Ευρώπης, που τα κατάλαβε και έλεγε σωστά. Ο πρόεδρος έχει λύσεις. Μα σαφώς ο πρόεδρος έχει λύσεις. Λύσεις βγαλμένες μέσα από τη ζωή. Βγαλμένες μέσα από την ανάγκη. Γιατί ο πρόεδρος, κυρίες και κύριοι, δεν ήταν πάντα πρόεδρος. Γεννήθηκε πρόεδρος, δεν κληρονόμησε την προεδρία από τον παππού του, τον μπάρμπα του, τον πατέρα κτλ. Εγώ για να φτάσω εδώ, πέρασα από 1000 μετερίζια. Γραμμάτια συναγματικές συνεχώς και αδιαλείπτως να διαμαρτύρονται. Επιταγές ακάλυπτες πελατών. Και να τρέξα πίσω με τη γλώσσα, επειδή ακριβώς ήθελα να κάνω αυτό που κάνω, μη χαλάσει η δικιά μου υπογραφή από την ανάκλαση. Και έτραχα και έπρεπε να βρω τρόπους και σκέψεις και ιδέες να επιβιώσω σε ένα πολύ σκληρό περιβάλλον. Σκληρότατο ανταγωνιστικό περιβάλλον, που ήταν η επταετία, που ήταν μετά τα δύσκολα χρόνια της μεταπολίτευσης. Δεν έβρεχε ο Θεός λεφτά. Έπρεπε να τα κερδίσεις με υδρότα, να ματώσεις και να κλάψεις. Ρωτήστε την κυρία Βέννη, τι δάκρυα έχουμε χύσει από αναποδιές και γυρίσματα. Αλλά έπρεπε να σηκωθούμε όρθιοι και να τρέξουμε και να κάνουμε. Όλα αυτά όμως είναι βιώματα που μου έχουν υποδείξει τις λύσεις. Ξέρω τις λύσεις. Και κάτι άλλο. Όντας μη πορφυρογέννητος, ξέρω τι σημαίνει να κοιμάσαι να είναι τρεις του μηνός, τέσσερις και να μην έχεις δώσει τον νίκη. Και να φοβάσαι τη σπινοκοκυρά. Αυτό το έχει βιώσει ο Παπανδρέου Σαμαράς. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν τα έχουν βιώσει. Δεν έχουν βιώσει να μην έχεις να πληρώσει το ΙΚΑ και να έρχεται το έλεγχος. Δεν έχουν βιώσει να έρχεται το ΤΕΒΕ και να κρύβεσαι μέσα στις τουαλέτες. Δεν έχουν βιώσει να έρχεται ο δικαστικός επιμελητής και πρέπει να το πεις του κόσμου το παραμύθι για να μπορέσει να γλιτώσει την κατάσχεση. Δεν ξέρουν να πηγαίνει στην τράπεζα και να μην έχει εγκριθεί η εγγυητική επιστολή και να ξεκινάει σε 2 ώρες η εκπομπή και να μην στη μεταδίδει η ΕΡΤ. Και να λες, αμάν Θεέ μου, αυτά τα έχω ζήσει. Τα έχω ζήσει. Ξέρω λοιπόν την εμπειρία. Ξέρω να δίνω λύσεις σε προβλήματα. Και αυτά τις λέω κάθε μέρα. Και μέσα στη Βουλή τις μιλάω με τον πιο απλό τρόπο για να καταλάβουν τι πρέπει να γίνει. Κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα σώζεται. Αυτό είναι σαφέστατο. Σας το λέω με την απόλυτη σιγουριά. Όχι με αυτούς. Δεν ξέρω αν θα είστε 3 χρόνια που είπα εγώ ή στα 2 που είπε ο κύριος Γεννηματάς, ο υποδιοικητής της Τράπεζας Επενδύσεων της Ευρώπης. Αλλά σώζεται. Και τη συνταγή την έχω. Όταν σας λέω την έχω, την έχω. Και ξέρω και προτείνω και φωνάζω. Ήμουν με έναν σοβαρότατο σήμερα άνθρωπο μεγάλης ελληνικής επιχείρηση με διεθνείς διασυνδέσεις, ο οποίος με φωνάζει και μου λέει: σε παρακαλώ πολύ, ακούω από τηλεοράσεως το πρόγραμμά σου. Ξεκαθάρισέ μου, το πες μου. Και τι λέω: θα ξεκινήσω από εκεί, από τις γωνεύσεις τραπεζών που θα τις επιβάλλω και θα καταλήξω εκεί.
Και αφού το ξύδισα και του είπα όλο το πρόγραμμα, μου λέει, μα δεν είναι δυνατόν. Αυτή είναι η λύση. Άνθρωπος που ξέρει. Τεράστιος ο όγκος του. Σε παγκόσμιο επίπεδο. Σαφώς και υπάρχει λύση. Όλα και αυτά που κάνουν, αυτά είναι μαγιομυδιές. Δεν είναι πράγματα αυτά. Πού θα βρω τα 23 δις, λέει, μπαπ, θα σφίξω, λέει, τη Μέγκεν. Και από πού θα σου βγουν τα λεφτά. Και τι θα κάνει η αγορά. Πήγαινε, κύριε Μαγκρότη, στα σπίτια των καταστημάτων, τα κλείσαν τα μαγαζιά. Πήγαινε να τους βρεις εκεί να μιλήσεις. Δεν ξέρουν, κυρίες και κύριοι. Δεν γνωρίζουν. Δεν γνωρίζουν. Πόσο καιρό φόρεσα το πετρέλαιο κίνησης θέρμανσης. Ένας φόρος. Ένας φόρος. Μα ο Πανόπουλος πώς θα μπορέσει να πληρώσει το πετρέλαιο πιο ακριβό. Ναι, Πανόπουλε, πλήρωσε από εκεί για να έχω εγώ ήσυχο το κεφάλι μου. Για θα πτωχεύσω κι εγώ σαν κράτος και να πτωχεύσω όπως και εσύ. Και εάν έχεις κάτω από 100 κιλοβάτ ρεύμα, δωρεάν στο προσφέρει το κράτος. Και τη δουλειά μου κάνω εγώ σαν κράτος και προστατεύω το μη προνομιούχο. Όπως τους είπα και τα διόδια. Κοίταξε, τα διόδια έχουμε σύνδεση να πληρώνουμε. Τρία, δυόμιση, τρία, ωραία. Αφού συμφωνείς λοιπόν με τις κατασκευάστρες εταιρείες και λες, κοιτάξτε, 50% κάτω τα διόδια, δηλαδή από τα 3 ευρώ, 1,5 θα παίρνεις εσύ. Λέω, μην το κάνεις έκπτωση, δεν χρειάζεται. Τη βολευόμαστε με 1,5-2 ευρώ. Αυτά όμως τα λεφτά, αυτό το μεγάλο πακέτο από τόσα αυτοκίνητα που κυκλοφορούν την ημέρα, θα τα δώσεις για σύνταξη των χαμηλά συνταξιούχων. Δηλαδή, πόσο βγαίνεις, 444. Πάρε και ένα κατοστάρικο από τα διόδια. Να πάρει μια αναπνοή. Εκεί πιάνουν τόπο. Όχι από φιλασπλαχνία να βοηθήσουμε την ηλικία. Γιατί τον χρειάζομαι στην αγορά. Θα πάει να πιει τον καφέ, θα πάρει ένα πακέτο τσιγάρο, θα μου γυρίσει η αγορά με αυτό που φωνάζω και λέω κάθε μέρα. Θέλω ενεργούς και όχι αδρανείς πολίτες. Κυρίες και κύριοι, είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Να μην καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Ξέρετε, έχουμε αδρανή κεφάλαια αυτά τα οποία είναι σε θηρίδες και σε σεντούκια, τα οποία είναι περισσότερα από τα λεφτά της αγοράς. Όχι υποθενέσχες, να πάει ο άλλος, να πει αμάν δεν έχει υποθέσει για 5 χρόνια, παπ, ταπ, ταπ, αγοράζω 3 βίλες. Όχι που το κάναμε μόνο για την πρώτη κατοικία, αφού πίεσα εγώ τον Πρωθυπουργό, πίεσα. Ποιος μωρέ, αυτός που θα πάει να πάρει πρώτη κατοικία μέχρι 200.000, είναι ο Φουκαράς, αυτός δεν έχει μαύρα. Τον άλλον δεν θέλω. Το μεγάλο γιατρό, το μεγάλο δικηγόρο, το μεγάλο συμβολιογράφο, το μηχανικό, όσοι έχουν στην πάντα λεφτά. Ας τον ελεύθερο να πάει να κάνει μια βίλα. Με το που θα κάνει μια βίλα των ενός, των δύο, των τριών εκατομμυρίων. Εγώ έχω πάρει μόνο με το 23% 600-700 χιλιάρια. Εγώ σαν κράτος. Από χαμένα λεφτά. Από λεφτά που δεν πρόκειται να πάρω ποτέ εγώ ούτε μία. Μία θα πάρω μέσα από το σεντούκι. Ή στη θηρίδα των τραπεζών. Δώσ' μου τα λοιπόν. Δώσ' του το δικαίωμα να τα πάει στις τράπεζες τα λεφτά. Που τώρα δεν μπορεί να τα πάει στις τράπεζες. Αυτομάτως η τράπεζα θα έχει ταμείο. Θα δώσει το κάτι στον άλλο να κάνει την επενδυσούλα του. Των 20.000, των 30.000 να κινηθεί η μικροαγορά, η μεσαία αγορά, η μεγάλη αγορά. Μια σειρά προγραμμάτων, κύριε, έτοιμα να τα εφαρμόσουμε και να προχωρήσουμε. Και δεν καταλαβαίνουν. Από εδώ πάει ο Σαμαράς, από εκεί πάει ο Παπαδρέου, από εκεί. Καλά, δεν μιλάω για την αριστερά, γιατί δεν θέλει να κλείνει δρόμους, να κάνει τις βρωμιές αυτές οι οποίες γίνονται και οι οποίες προσβάλλονται. Προσβάλλονται κάτι κερατές, οι οποίοι είναι σοβαροί άνθρωποι. Σοβαροί άνθρωποι, τους ξέρω μια χαρά. Με το πηγαίνουν οι 50 θορυβώδεις να κάνουν αυτά τα πράγματα, ξεφτιλίζει τη σοβαρότητα ενός ολόκληρου λαού που δεν φταίει τίποτα. Είναι ασχήμιες αυτά τα πράγματα. Βλέπουν στο εξωτερικό και σου λέει αυτή είναι η Ελλάδα. Να έρθει ο άλλος στο Λαύριο με το σκάφος του, να πάει πώς στην Αθήνα, μέσα στη Λακούβα. Αλλά και το κράτος. Ένα ευήκουμε, να βρούμε μια λύση, ρε παιδί μου, που να μην ενοχλεί. Υπάρχει λύση για το χωματερή. Ναι, υπάρχει λύση. Του την έχει πει, κύριε Κατσέφη. Ναι, του την έχω πει. Θα κάνουμε χωματερή τη Μακρόνισο, ακατοίκητη. Χωματερή τη Μακρόνισο. Πηγαίνουν σε ένα ειδικό μέρος στο Λαύριο, έξω από το λιμάνι. Και χρησιμοποιώ όλα τα ανενεργά ferry boat που υπήρχαν και υπάρχουν διαθέσιμα δεκάδες ferry boat. Μεταφέρω εκεί, κάνω και ένα εργοστάσιο εκεί παραγωγής ενέργειας που το επιστρέφω στο Λαύριο και στην Κερατέα. Το καταλάβατε. Γιατί να κάνω φασαρίες, ρε παιδιά. Φτιάχνω το εργοστάσιο εκεί που δεν ενοχλώ κανέναν. Δουλεύουν τα ferry boat και οι ναυτικοί. Δεν ενοχλώ κανέναν, επαναλαμβάνω, μαζεύω και ρεύμα και είμαι καλά. Και ούτε να πετάει πέτρες, ούτε να τσακώνεται, ούτε να πετάνε γιαούρτια. Είναι μερικά πράγματα που δεν μπορώ να αντιληφθώ πώς τα σκέφτονται.